Λοιπόν, συνέχεια τη εκπομπή μα, κυρίε και κύριοι, κοντά μα είναι ο Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργο Χατζημάκο. Ξεκινήσαμε συζητώντα για τη χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό, ειδικά στον Νότιο Αιγαίο, στι επιπτώσει θετικέ που έχει για την κοινωνία, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική ευμάρεια, με μια ισορροπία ουσιαστικά είναι διακριτή δηλαδή και νομίζω πολύ πιο έντονα και από την επόμενη χρονιά και με την συλλογική σύμβαση εργασία που δίνει αυξήσει. Στο γεγονός ότι τα περιθώρια τα οποία είχαμε στην περιοχή μας δίνουν και τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να κάνει πολιτική στο λεγόμενο κενό το οποίο ουσιαστικά αποκτάται από την εισαγωγή συναλλάγματος και βεβαίως και στην ερμηνεία γιατί φέτος κατορθώσαμε εμείς να κάνουμε ρεκόρ. Αυτό δηλαδή το οποίο νομίζω ότι είναι διακριτό, το έχω ξαναπεί επαναλημμένως και όχι μόνο το έχω ξαναπεί εδώ, το έχω πει σε συνέδριο του Άπη Θήτα δηλαδή, ότι το μεγάλο πρόβλημα των προορισμών είναι ότι στην κρίση πρέπει να κάνεις διαχείριση και νομίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό. Τώρα, είχαμε μείνει κύριε Περιφερειάρχα στο γεγονός ότι πέρυσι συνύψαμε κάποιες πολύ σημαντικές συμμαχίες, μία με τον μεγαλύτερο έτσι, τουριστικό οργανισμό και όχι μόνο δηλαδή, την TUI. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εξέλιξη του περίφημου Roads Go Lab με δεδομένο ότι είχαμε και αλλαγή ηγεσίας στην κορυφή δηλαδή της TUI. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο? Δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου η αλλαγή ηγεσίας. Το αντίθετο, σας πω την είδηση, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Ρόδο και στα γραφεία μας ο νέος πρόεδρος του παγκόσμιου αυτού κολοσσού της TUI, ο κύριος Σεμπάστιαν Έμπελ, ο οποίος διαδέχθηκε τον κύριο Φρίτς Κιούσεν, με τον οποίο είχαμε υπογράψει, νομίζω, τέλη Μαΐου, στις Βρυξέλλες την συμφωνία μας. Και έχουμε να δούμε εδώ με μια συνάντηση με τους συνεργάτες μας, εμείς με τους δικούς μας και ο νέος πρόεδρος της TUI με τους δικούς τους συνεργάτες στο γραφείο μου, να δούμε τη δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα, όπου ολοκληρώθηκε σχεδόν ο σχεδιασμός της επόμενης πενταετίας, ό,τι έχει να κάνει στρατηγικούς άξονες, επιμέρους στόχους και συγκεκριμενοποίηση των δράσεων με χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια, για το πώς δηλαδή θα τρέξει το Roads Go Lab. Θα φτιάξουμε τον πρώτο αηφόρο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη δουλειά την είχαμε από κοινού αναθέσει σε ένα διεθνή οργανισμό που λέγεται PricewaterhouseCoopers. Έχουν, παραλαμβάνω, σχεδόν ολοκληρώσει και είναι πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι έγινε ευρύτατη κοινωνική διαβούλευση. Για πάνω από 2 μήνες η Pricewaterhouse, η ίδια η εταιρεία, ο ανεξάρτητος δηλαδή εξωτερικός φορέας και όχι κάποιος από μας, ήρθε σε επαφή με όλους τους παραγωγικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστημονικούς φορείς του τόπου. Έχει συγκεντρώσει όλες τις απόψεις, όλα τα στοιχεία και πάνω σε αυτά έχει χτίσει αυτό το σχέδιο. Business plan το λέμε εμείς. Μας αρέσει να μιλάμε με όρους αγοράς, γιατί πιστεύουμε ότι με την πίεση αυτή γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πέμπτη Παρασκευή εξετάζουμε αυτό το πλάνο και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα μπορέσουμε μαζί να το παρουσιάσουμε και να το δώσουμε στη δημοσιότητα, όπου είναι στρατηγικοί άξονες, επιμέρους στόχοι, τι θέλουμε να πετύχουμε σε κάθε τομέα της ζωής μας και κοινωνικής, οικονομικής ζωής, φυσικό περιβάλλον. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, με ποιες δράσεις, με ποια σειρά θα τρέξουν, ποιοι κάνουν τι. Πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σε όλο τον κόσμο πια συζητιέται ότι είναι ένα εγχείρημα εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον του τουρισμού. Δείχνει και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που σας έλεγα για την φήμη πια των νησιών μας, ότι σε όλο τον κόσμο γίνεται συζήτηση ότι αυτός είναι ένας τόπος δημιουργικός, ο οποίος και την εποχή παρακολουθεί, φέρνει καινοτομία, στην πράξη καινοτομία. Να σας πω ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι στην Αστυπάλη αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα Mobility on Demand, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει μια εταιρεία της περιφέρειας, ο νέος αναπτυξιακός μας οργανισμός, η ανώνυμη εταιρεία K2. Στην Τήλο έχουμε το Just Go Zero, που
Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή να δείξουμε όλη η Ευρώπη σε ανακύκλωση. 86% ανακύκλωση έχουμε σε έναν χρόνο λειτουργίας. Στην Χάλκη έχουμε την έναρξη του προγράμματος GR Eco Islands, όπου μετατρέψαμε έναν τόπο ένα νησί σε νησί μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Και σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας, όλα αυτά τα σχέδια. Για το CoLab συγκεκριμένα, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, στο οποίο δείχνει ότι το μέλλον του τουρισμού, και εμείς δεν στεκόμαστε στις δάφνες του, πήγαμε καλά, σπάσαμε το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς, σπάσαμε το ρεκόρ των αφίξεων και είμαστε τώρα χαρούμενοι, πανηγυρίζουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όχι, δουλεύουμε για να πάνε όλα καλά. Και δουλεύουμε για το μέλλον με πάρα πολύ σοβαρότητα. Και δουλεύουμε και με την υπευθυνότητα που λέει ότι, κοιτάξτε, το να πετύχουμε εμείς σήμερα ένα βιωτικό επίπεδο οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε ύψος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπονομεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Δεν πρέπει να κλέψουμε το αύριο των παιδιών μας. Το αντίθετο, οφείλουμε να τους παραδώσουμε έναν τόπο στον οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα να ζήσουμε, φυσικό είναι αυτό και θεμητό, όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά δίνοντας την δυνατότητα και στις επόμενες γενιές να πετύχουν και αυτές να μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο και να διεκδικήσουν και αυτοί οι αυριανοί πολίτες, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να διεκδικήσουν και αυτοί με τις ίδιες ευκαιρίες, να διεκδικήσουν και αυτοί το δικό τους όνειρο. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα ενός προορισμού και να ξέρετε ότι σε όλο τουλάχιστον το τουριστικό κύκλωμα, αλλά πλέον όσο παίρνει δημοσιότητα και στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, αυτό περνάει στη συνείδησή του ως ένας προορισμός ο οποίος είναι όριμος και υπεύθυνος. Επαναλαμβάνω, Πέμπτη Παρασκευή στη Ρόδο ο νέος πρόεδρος του Ομίλου ΤΟΥΙ. Στο γραφείο μου κάνουμε συναντήσεις με τους συνεργάτες μας για να κλείσουμε, να οριστικοποιήσουμε το πλάνο όπως έχει βγει μέσα από ευρύτατη διαβούλευση που έγινε από ανεξάρτητο φορέα που είναι και αυτός ένας διεθνής οργανισμός, η PricewaterhouseCoopers. Πάντως, περνάει και πολιτικά, κύριε Περιφερειάρχα, διότι σας έλεγα ότι προχθές άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει στον Bloomberg και να αναφέρεται σε αυτά τα σχέδια τα οποία τρέχουν στο Νότιο Αιγαίο σχετικά με την ενέργεια, με το περιβάλλον. Οπότε έχουμε και ένα πολλαπλασιαστή έτσι, αυτής της δουλειάς που γίνεται και είναι νομίζω ότι χαρακτηριστικό ότι ακούς τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει για όλα αυτά. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, έρχεται στον τουρισμό, ότι κερδίζουμε και πάρα πολλά δημοσιεύματα από αυτές τις δράσεις στο Νότιο Αιγαίο. Πάρα πολλά πράγματα. Πολύ θετική δημοσιότητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω αυτό για τον Πρωθυπουργό. Πολύ σημαντική. Είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο, το δίκτυο Bloomberg, η δημόσια παρέμβασή του εκεί. Όμως, ακόμα σημαντικότερη, επιτρέψτε μου, είναι η αναφορά που έγινε στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Στον ΟΗΕ, βεβαίως. Έκανε ειδική αναφορά στο πώς τα νησιά του Αιγαίου ηγούνται σήμερα των στόχων που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη για το αύριο του πλανήτη μας. Και γι' αυτό για μας είναι μια εξαιρετική τιμή, αλλά και μεγάλη παρακαταθήκη, είναι και μεγάλη ευθύνη. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι μας αρέσει να λειτουργούμε υπεύθυνα, μας αρέσει να παίρνουμε πάνω μας φορτίο, γιατί έτσι οριμάζουμε όλοι, γινόμαστε καλύτεροι και πάνω απ' όλα γινόμαστε πιο χρήσιμοι. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω τι γίνεται με την πορεία του νέου ΕΣΠΑ με αφορμή και το σύνθημα το οποίο ουσιαστικά καθημερινά έτσι καταγράφεται κάθε μέρα ένα έργο. Να ρωτήσω ποια είναι η εξέλιξη στο για να κάνει με το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή το οποίο πρέπει να είναι σε μια διαδικασία μιας επιτάχυσης, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, το κάθε μέρα νησί και έργο είναι στάση ζωής, ξέρετε, δεν είναι σύνθημα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα σε απορροφήσεις ευρωπαϊκών πόρων. Και προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Κάτι γίνεται καλά. Ναι, σωστά. Έχουμε τη μικρότερη σε μέγεθος σε στελεχειακό δυναμικό υπηρεσία. Δηλαδή μας λείπει ο κόσμος, μας λείπουν στις υπηρεσίες μας εργαζόμενοι πάρα πολύ. Έχουμε την πιο δύσκολη περιφέρεια γιατί είναι κατακερματισμένη. Τα νησιά μας είναι πολλά και κάθε νησί λειτουργεί σαν να είναι ένας νόμος ολόκληρος.
θέλει τη δική του, τις δικές του δομές υγείας, δομές ίδρυυσης, δομές αποχέτευσης, στη λιμάνια, δομές, υποδομές μεταφορών, οδικά δίκτυα κτλ. Δομές αθλητισμού, δομές παιδείας. Λοιπόν, και είναι στάση ζωής το να λες ότι ξέρεις, εμείς δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μέρα ούτε ώρα. Και έλεγα διευόμενος σήμερα και στους συνεργάτες μου ότι όλα αυτά τα έργα βγαίνουν γιατί τη διετία που προηγήθηκε, τη διετία της πανδημίας, εμείς δεν κολλούσαμε κορονοϊό. Και λέω αστειευόμενος να πω ότι οι συνεργάτες μας σήκωσαν ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο φορτίο για να μπορέσουν και το σηκώνουν ακόμα. Και έρχεται αυτή η ευχάριστη, πολύ ευχάριστη, ευχάριστη στιγμή του απολογισμού. Και είναι ευχάριστη όταν ο απολογισμός σου έχει περιεχόμενο, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, απολύτως μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Και συγκρίσιμα όχι μόνο τοπικά, ξέρετε, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, εγώ θα έλεγα και πανευρωπαϊκό. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο απορρόφησης στο ΕΣΠΑ που τρέχει, το ΕΣΠΑ 14-20, είμαστε πάνω από 100%. Δεν νομίζω πια ότι είπαμε μεγαλύτερη όροφη. Πάμε στο επόμενο ΕΣΠΑ όμως. Το ΕΣΠΑ 2021-2027. Εδώ δεν θα κουραστώ να λέω ότι η μεγάλη θηλιά που είχαν τα νησιά στο λαιμό τους, περιφέρον του Αιγαίου, θυμάστε εσείς, είστε παλιός, πολλά χρόνια, χωρίς να καρφώσω την ηλικία σας, είστε πάρα πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Όχι, μπήκα μικρός. Από το δημοτικό πήγαινα στα δημοσιογραφικά θεωρία. Θυμάστε πόσες σημερίδες, πόσο μελάνι έχει χυθεί στα άρθρα για το στόχο 1 και στόχο 2. Τελείωσε αυτό. Τα νησιά μας πια τρέχουν το ΕΣΠΑ 21-27 με διπλάσια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 14-20. Κανείς καταλαβαίνει ότι διπλάσια χρηματοδότηση σημαίνει διπλάσιες ευκαιρίες για τα νησιά. Και διπλάσιες ευκαιρίες στα χέρια ανθρώπων που έχουμε αποδείξει ότι δεν αφήνουμε τις ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες. Θέλουμε το συντομότερο δυνατόν, μέσα στο 22 ή δυνατόν από τους πρώτους στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε μέσα στο 2022 να βγάλουμε τις πρώτες προσκλήσεις για το επόμενο, να ανοίξουμε και το επόμενο ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ 2021-2027, και έτσι 21 Οκτωβρίου συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ρόδο, όπου θα κάνουμε την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 21-27 της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και αμέσως μετά τον Νοέμβριο, να είμαστε καλά, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να υπογράψω την πρώτη πρόσκληση για το επόμενο ΕΣΠΑ. Είναι μια μεγάλη στιγμή, είναι και αυτή μια καθοριστική έτσι, εξέλιξη για το μέλλον των νησιών, γιατί η αλλαγή του στάτους στις χρηματοδοτήσεις τους προφανώς επηρεάζει το μέλλον με ένα πιο αισιόδοξο, διαμορφώνει ένα πολύ πιο αισιόδοξο περιβάλλον. Γιατί τα νησιά δεν είναι πια αποκλεισμένα από κάποιες οικογένειες προγραμμάτων, γιατί οι χρηματοδοτήσεις τους πια είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερες από αυτές που είχαμε τώρα στην τρέχουσα περίοδο, και άρα περισσότερες ανάγκες της κοινωνίας θα μπορέσουμε να καλύψουμε σε όλα τα επίπεδα. Και να πω και αυτό κλείνοντας στη συζήτηση για το ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο, τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν είναι μόνο άσφαλτος, μπετόνο, σίδερα. Δεν είναι μόνο έργα. ΕΣΠΑ είναι δράσεις. Είναι στήριξη της κοινωνίας. Είναι λειτουργία βρεφονεπιακών σταθμών, λειτουργία κοινωνικών δομών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ, ΜΕΑ. Είναι δομές ΑΜΕΑ, είναι κέντρα κοινότητας, είναι εργαζόμενοι στην υγεία, είναι ψυχική υγεία, είναι πάρα πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έρχονται να στηρίξουν την κοινωνία. Είναι άειλες δράσεις. Και καμιά φορά, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, μπορεί αυτές να είναι και σημαντικότερες οι δράσεις από τα τεχνικά έργα. Από το να φτιαχτεί ένα γεφύρι καινούριο ή να φτιάξεις ένα καινούριο σχολείο. Δεν το λέω, δεν το υποτιμώ. Ίσα-ίσα που είμαστε, νομίζω, η Περιφερειακή Αρχή που πρώτη στην Ελλάδα έφτιαξε ειδικό πρόγραμμα για τις σχολικές μονάδες, χωρίς να είναι αρμοδιότητά μας, και για τις αθλητικές υποδομές. Και δόξα τω Θεώ, δεκάδες εγκαταστάσεις αθλητικές έχουν ξαναβρει ζωή, έχουν αναγεννηθεί στα νησιά μας, και εκατοντάδες σχολικές αίθουσες έχουν ανακαινιστεί. Λοιπόν, αισιόδοξο γι' αυτό. 21 Οκτωβρίου στη Ρόδο, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το περιφερειακό μας πρόγραμμα, και αμέσως μετά
ξεκινάει μια νέα εποχή χρηματοδοτήσεων για τα νησιά μας. Ναι. Μπαίνω σε αυτά τα οποία συμβαίνουν Οκτώβρη-Νοέμβρη, διότι νομίζω ότι στην σημερινή συνέντευξη τύπου ανακοινώσατε και το συνέδριο της ΕΜΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών, τον Νοέμβριο στην Ρόδο, με την παρουσία και στελέχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπουργών. Καταλαβαίνω κανείς τι σημαίνει συνέδριο ΕΜΠΕ. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που λέτε, ότι εγώ βάζω στο τραπέζι ως μείζον θέμα, ένα από τα θέματα μάλλον, το θέμα της νησιωτικότητας. Ναι, είναι 24 και 25 Νοεμβρίου το συνέδριο των ελληνικών περιφερειών. Ζήτησα από τους συναδέλφους μου περιφερειάρχες να το κάνουμε στην Ρόδο φέτος και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε δεκτό αυτό από όλους. Και έτσι ένα μεγάλο συνέδριο, νομίζω πάρα πολλά χρόνια, που είναι μια μεγάλης πολιτικής αξίας συνάντηση για την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει να γίνει κάτι τέτοιο στο τόπο μας και είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί πέρα από τα οριζόντια θέματα και ζητήματα που αφορούν όλη την αυτοδιοίκηση όλης της Ελλάδας, θα είναι όλες οι περιφέρειες της χώρας και ο πρώτος βαθμός φυσικά πάντα είναι μαζί μας, συνεργάτης και συνοδοιπόρος, αλλά θα εκπροσωπηθεί σε ανώτατο επίπεδο η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών, βεβαίως όλη η πολιτική του ηγεσία, μια και είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας, ο πολιτικός προϊστάμενος, αν μου επιτρέπεται αυτός ο όρος, για την αυτοδιοίκηση. Και θα μπορέσουμε εκεί να συζητήσουμε όλα τα θέματά μας. Και βεβαίως σε κάθε περιοχή που γίνεται αυτό, μπαίνουν και κάποια ιδιαίτερα ζητήματα της περιοχής. Εγώ έχω την εξαιρετική τιμή να είμαι και ορισμένος ήδη ως πρόεδρος του συνεδρίου του Πανελληνίου και βεβαίως θα θέσω το ζήτημα της νησιωτικότητας, που καλύτερος τόπος να συζητηθεί από ένα κρητικό νησί, το οποίο σήμερα βρίσκεται και στο επίκεντρο, ας πούμε, παγκοσμίων ζητημάτων. Προφανώς δεν αφορά μου. Βεβαίως αφορά και άλλα νησιά, έχουμε τα Ιόνια, έχουμε το Βόρειο Αίγαιο, συνεργαζόμαστε με όλες τις νησιωτικές, την Κρήτη, συνεργαζόμαστε με όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτό το συνέδριο που θα γίνει, επαναλαμβάνω, 24-25 Νοεμβρίου στη Ρόδο. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, νομίζω ρίχνοντας την μπάλα ψηλά με ένα τζάμπολ, γιατί ανακοινώσατε και ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός για αρχές του Οκτώβρη. Ναι, 2 και 3 Οκτωβρίου είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος. Ξεκινάει η μπασκετική σεζόν 2022-2023 με τον πρώτο μεγάλο τίτλο που είναι το Super Cup. Είναι 4 ομάδες. Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο Κολοσσός της Ρόδου, Προμηθέας της Πάτρας και θα φιλοξενηθεί από την περιφέρεια που αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και τις πολύ μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Super Cup Aegean Islands λέγεται φέτος, λοιπόν. Mm-hmm. Ευχαριστώ την ΕΣΑΚΕ που είναι ο φορέας υπεύθυνος για το μπάσκετ στη χώρα μας, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στο κλειστό γήπεδο της Καλυθέας της Ρόδου. Σάββατο και Κυριακή, 2 και 3 Οκτωβρίου. Ο πρώτος μεγάλος τίτλος της χρονιάς για το μπάσκετ. Σούπερ Αιγαίων Άιλαντς. Λοιπόν, ευχόμαστε όλοι στο τελικό να παίζει Κολοσσός Παναθηναϊκός και να κερδίσει ο Κολοσσός. Λοιπόν, ευχή όλων. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Αφήσαμε πάρα πολλά διότι είχε μεσολαβήσει ένα περίπου δίμηνο, νομίζω 2,5 μήνες περίπου. Συνέβησαν πάρα πολλά τα γεγονότα, εάν τα χαρακτηρίσει κανείς, το καλοκαίρι. Πολλά που αφορούν ουσιαστικά και την περιφέρεια και το έργο, αλλά και τις προοπτικές. Έχουμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε την δυνατότητα να ξαναπούμε τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας χρόνια πολλά στην Πάτμο. Σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Είναι σημαντική ημέρα για το νησί. Και βεβαίως μέρες μνήμης με αφορμή τα γεγονότα σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1943 στην Λέρο, με τις σημαντικές στιγμές και μνήμες από το αντιτροπιλικό βασίλισσα Όλγα. Από εμάς ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους και καλή σας εβδομάδα.